Κύριε Δρομουντάνη, καλημέρα. Τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα και εσάς. Λοιπόν, για πάμε, δώστε μας όλες εκείνες τις πληροφορίες για τους λάτρεις, για εκείνους που θέλουν να ξέρουν, για εκείνους που θέλουν να ανέβουν πάνω στον ψιλορίτη. Καταρχάς, ο δρόμος πάντα ονειρεύεται ουρανό, άρα τα βουνά. Mm-hmm. Δηλαδή, η ανηφόρα και η υποστηκατεύθυνση εκεί θα φέρει μια άλλη διάσταση της καθημερινότητας, σε ένα χώρο μαγικό από πάντα, μέσα στα δέντρα να μας φιλοξενούνε, χωρίς ηχητικά, χωρίς, μόνο με τη λαλιά του ανθρώπου, την ισχύα της νύχτας, τα άστρα και τα γυριά. Μια λειτουργία για τον Άγιο Ιάκηθο, το νεαρό αυτό που υπερασπίστηκε την πίστη του μέχρι θανάτου και έτσι μετουσιώθηκε, έτσι μεταφέραμε μετά σαν Άγιο του Έρωτος. Από τη στιγμή που έκανε αυτό για την πίστη του, θα έκανε για τον οποιοδήποτε αγαπάει, τη γυναίκα του, την κοπέλα του, τη μάνα του, την πατρίδα του. Είναι λοιπόν μια σεπτή μορφή ενός νεαρού άντρα που έχασε τη ζωή του στα 20 και κάθε χρόνο κάνουμε αυτή τη βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη του και στην ιστορία του. Χωροστατώντας ενός ανθρώπου, ο οποίος, ενός ιερέα, με τον οποίο έχουμε συνομιλήσει πάρα πολλές φορές και πραγματικά είναι ένα σημείο αναφοράς για τα ανόγια, έτσι. Ο Παπανδρέας είναι μια προσωπικότητα στο χώρο της ιεροσύνης, γιατί τολμάει πράγματα, είναι ρεαλιστής, πολεμιστής, έχει μια δυνατότητα δηλαδή να επιβάλλει και να υποβάλλει πράγματα που στο τέλος γίνονται αποδεκτά. Δηλαδή το ότι κατάφερε να βάλει στον Άγιο Γιώργη μέσα τους ήρωες του 21, 6 ήρωες σαν αγιογραφίες μέσα στο τοίχο. Και στην αρχή ακουστήκανε φοβερά πράγματα, όμως έλεγε κάτι πολύ απλό και πολύ σπουδαίο. Αυτοί οι άνθρωποι που χάσανε τη ζωή τους για την ελευθερία της πατρίδας λέγανε στην πολεμό για την υπερπίστεως και πατρίδος. Υπερπίστεως και πατρίδος. Mm-hmm. Και λέει, όταν αυτός ο άνθρωπος πολέμησε για την πίστη την πατρίδα του, εγώ θέλω να τον έβλεπα απέναντί μου. Να τον βλέπω με νέα αυτό το πράγμα. Και τώρα είναι λόγος που έρχεται κόσμος για να δει αυτές τις αγιογραφίες. Νομίζω στη ζωή πρέπει να αφήνουμε προσωπικό αποτύπωμα σε ό,τι κάνουμε. Και αυτό είναι το σημαντικό. Η τυπικότητα και τα ίδια και τα ίδια νομίζω δεν προσφέρουν κάτι. Έτσι. Και ο Άγιος Ιάκηθος μια τέτοια διαφορετικότητα είναι. Γιατί όταν αρχίσαμε την ιδέα να κάνουμε αυτό το ναό, συναντήσαμε μεγάλες αντιδράσεις. Από πού και ως πού, λέει, από πού και ως πού, Άγιος του Έρωτος. Λες και ο Έρωτας δεν είναι θεϊκή επίσκεψη, δεν είναι μια προετοιμασία. Το ανώτερο όντως στον καθένα μας για να σμίξουμε με το άλλο πρόσωπο να κάνουμε τη συνέχεια της ζωής. Μόνο που σήμερα τον τιμούμε τον Άγιο Ιακύνθο, σαν τον Άγιο των Ερωτευμένων, το δικό μας τον κριτικό τον Άγιο, έτσι έχουμε συνηθίσει να τον λέμε, και να το βάζουμε απέναντι σε εκείνο τον άλλο τον εμπορικό, τον Άγιο Βαλεντίνο. Αλλά είναι άλλος ο ένας και άλλος ο άλλος. Ο δικός μας είναι άλλο πράγμα και γιορτάζει αύριο, να το ξαναπούμε. Εμείς δεν μπαίνουμε σε αντιπαλότητες. Ο Άγιος Βαλεντίνος είναι μια άλλη ιστορία. Για αυτούς που τον αγαπάνε είναι κάτι σημαντικό. Έχω μια διαφορά την έργα μου και χαμογελούδας από καιρό, χρόνια. Με ρωτήσε μια φορά ποια είναι η διαφορά σας. Η διαφορά μας είναι ότι το Αγίου Βαλεντίνου υποφέρουν οι τριανταφυλλιές. Θρηνούν οι τριανταφυλλιές. Σε εμάς δεν συμβαίνει αυτό, γιατί παίρνουμε τα κορίτσια μας και θα πάμε να δουν τα τριανταφυλλιά και όχι να τα κόψουν. Μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, απόψε στις 8 το βράδυ, για να πω και να το προχωρήσω λίγο παρακάτω, να το επαναλάβουμε, ότι τελείται η λειτουργία του Αγίου Ιακύνθου. 8 το βράδυ, σήμερα Τρίτη 2 Ιουλίου, σε ένα ναό πετρόχτιστο. Μα σας άκουγα χθες, αν λέτε, στην Κρήτη TV, αλλά δεν συγκράτησα το νούμερο. Πόσες χιλιάδες είναι οι πέτρες οι οποίες... 600 τόνοι. 600 τόνοι πέτρες. Μάλιστα, ναι. Για να φτιαχτεί αυτός ο ναός. Ναι. Τα Ιακύνθια, κύριε Δρομουντάνη, πόσα χρόνια μετρούν, αναρωτιέμαι. Από το 1998 μέχρι σήμερα. 25 χρόνια, να αφαιρέσουμε 2 χρόνια με το κορονοϊό που δεν κάναμε, είναι όλα τα χρόνια 25-24 χρόνια. Και συνεχίζουν με το ίδιο πνεύμα, με την ίδια ποιότητα, ας πούμε, γιατί
με τα όχι, με τα όχι φτιάξαμε αυτή την ιστορία. Mm-hmm. Χωρίς να κάνουμε εκπτώσεις στα, για εύκολα πράγματα. Δηλαδή, πολύ εύκολο είναι να καλέσουμε, ας πούμε, αυτή τη στιγμή τρεις τραγουδιστές πολύ γνωστούς και να γίνει χαμός. Δεν μας νοιάζει ο χαμός. Εμείς πιστεύουμε, αυτό που το λέω πάντα, ότι το, ένα φεστιβάλ, ας πούμε, οφείλει να παράγει πολιτισμό, να εμβαθύνει στην τοπική κουλτούρα, να δεικνύει πράγματα, και αν δεν το καταφέρει αυτό, να σμίγει πολιτισμούς, να ενώνονται πολιτισμοί και να προκύπτει κάτι για το μέλλον του κόσμου. Η παράδοση τι είναι? Η παράδοση περιμένει να της δώσεις κάτι. Και σας δίνει την αίσθηση ότι σου δίνει συνεχώς. Από εδώ και κάτω, κύριε Δραμουντάνη, τι έχουν τα ιακύνθια? Διότι εσείς... 20... Ναι. Πείτε το. Ναι. Τα ιακύνθια φέτος είναι 26, 27, 28 Ιουλίου και το θέμα μας είναι το όρθιο χώμα. Όρθιο χώμα είναι ο πυλός, αλλά είναι και ο άνθρωπος. Κάποια στιγμή θα... Γιατί ο καθένας μας είναι ένα ανάστημα που το υψώνει η φύση, ο Θεός, όπως θέλετε πέστε, και μετά από λίγο θα το μετεβάσει πάλι κάτω στα ισοπεδωτικά. Αυτή είναι μια μοίρα του ανθρώπου και σε αυτό το διάστημα που είμαστε όρθιοι, με τα μάτια ανοιχτά θα πρέπει να ευχαριστηθούμε και να αποδώσουμε την τιμή σε αυτή τη τύχη που έχουμε να υπάρχουμε. Ο πυλός θα είναι το βασικό, όπου επισήμως θα γίνονται πιθάρια από μαστόρους για να δει ο κόσμος πως ανυψώνεται το χώμα. Θα γίνει ένα φιαγό στο Χαλτζάκι, το Γιώργο Ρωμαδικάκη, που ο ένας έφυγε 30 χρόνια, ο άλλος πέρυσι, και που πέρυσι ο Γιώργος Ρωμαδικάκης, πολύ μεγάλος κριτικός, έκανε τελευταία ομιλία στον Άγιο Ιάκηρο και στην ουσία έκανε ένα θρήνο για την ανθρωπότητα όπως πηγαίνει. Τώρα μιλάμε και λέμε πρέπει να περάσουμε καλά και τα. Όταν βάλετε στο μυαλό σας ένα παιδί στη Γάζα τώρα που κάθεται στα ρήπια και τρέμουν τα χεράκια του, όπως το έχετε δει, και τα μάτια του μπροκωμένα, πώς να πεις ότι κάνεις κάτι σπουδαίο? Όλοι έχουμε να απολογηθούμε για αυτή την εικόνα. Γι' αυτό λέμε, έλεγε πραγματικά, ότι η ανθρωπότητα θρυνεί. Η ουσία του κόσμου δηλαδή. Και εν πάση περιπτώσει, να στο συνεχίσω, έχουμε στο αφιέρωμα αυτό με τη Σαβίνατη Γιαννά, την περίφημη τραγουδιστή, με τον Βασίλη του Γιστάκη, τον τελευταίο τραγουδιστή που επέλεξε ο Μάνος Χαλιτζάκης για τα τραγούδια του. Ο Μύρνας Μιχαηλίδης θα μιλήσει για το Γραμματικάκι. Ο Γιώργος ο Καρουμίδης, ο γνωστός, ο διδοτήριατος και πραγματικός άνθρωπος, θα μιλήσει για τον Μάνο Χαλιτζάκη, τα λόγια που είναι πολύ σπουδαία σχέση αυτή. Από τα λόγια υπήρξε μια γυναίκα η οποία έχασε το γιο της στη Μαλκονέρα, η Μαρίκα Καραμπίνη, και επειδή ζούσε εδώ στο Ριό και τη γνώρισα από πάντα και κουβεντιάζαμε, πήρα τα λόγια της, έκανε ένα μονόλογο ακριβώς αυτά που έλεγε δηλαδή, και παρουσιάζεται από μια σπουδαία ηθοποιό, την Εμμανουέλα Μαριούλα, υποδίδει το ρόλο της μάνας δηλαδή, και είναι κάτι συγκλονιστικό αυτό το κείμενο, τα λόγια που έλεγε δηλαδή, και σας δίνω μόνο μια φράση που είπε: ο βαθύς πόνος δεν έχει πόνο. Ο βαθύς πόνος δεν έχει πόνο. Και το εξήγησε ότι ενώ έλεγα μυρολόγια και όλοι κλαίγανε, εγώ νιώθω μια περίεργη χαρά μέσα μου. Δεν πονούσε το παιδί μου, εγώ λέω πως πέρασα μέσα από τον πόνο και με έβαλε αλλού. Αυτή τη στιγμή γίνεται μετά μια κίνηση, πάει το μυαλό μας στον Όμηρο που εκάβει, που έχασε τόσους γιους, λέει στις γυναίκες της αυλής: πάμε να κλάψουμε, πάμε να ευχαριστούμε τα δάκρυα. Αυτή ήταν μια σπουδαία παράσταση που θα γίνει. Επίσης, ο πολύ γνωστός συνοθέτης, ο Δήμος Αλτελιώδης, παρουσιάζει το όνειρο στο κύμα του Παγιαμάντη, και ο Ψαρογιώργης, ο περίφημος κριτικός μας νέος άντρας, από τη γενιά του Ψαράκη και του Ψαραντώνη Αγίος, με το λαγούτο του θα αυτοσχεδιάσει εκεί πάνω. Οι αρχές βιοκτή, δύο καταπληκτικές καλλιτέχνητες τραγουδιού με ποιότητα και ομορφιά, θα είναι επίσης στις ασχήματα μέσα. Για θέμα τώρα και να παίξω, μια σοπράνο, μια υψήφωνος, μια κιθάρα συγκλονιστική. Η Μαρία, ναι, δεν τα θυμάμαι τώρα να παίξω, θα πω. Αλλά είναι γεμάτα. Θα υπάρχουν εκθέσεις από κεραμική τέχνη,
θα υπάρχουν τα προϊόντα του ψιλοδίτη από παραγωγούς εκεί σαν μικρή, μια μικρή αγορά, και θα έχουμε και ένα βράδυ κινηματογράφου. Αυτό είναι ένα καινούριο στοιχείο που προέκυψε πριν 2 ημερών, όπου υπάρχει ένα παιδί από το Ρέτερο, ο οποίος περιφέρει ένα κινηματογράφο κανονικά με τα μηχανήματά του και το στείλει όπου να είναι και προβάλλει ταινίες. Εκεί θα προβάλλουμε διάφορα ντοκιματέρια για το θέμα του Πυλού και του Χατζηδάκη, του Ρεμπαντικάκη. Πυλός, τόσο μεταφορικό και τόσο κυριολεκτικό. Απολογισμός επίσης, γιατί σας άκουγα πολύ προσεκτικά, δεν σας διέκοψα καθόλου, ρουφούσα λόγια, αλλά και απολογισμός. Πόσο δύσκολα είναι όλα αυτά στις μέρες μας, το να στέκεσαι όρθιος, το να μπορείς να απολογήσει, κύριε Δραμουντάνη, Αυτό πώς είναι ένα τριχιαστικό, όπως το είπατε, πόσο δύσκολο είναι να είσαι όρθιος, να στέκεσαι όρθιος, να δικαιολογήσεις το όνομα του ανθρώπου, του άνω, τρόσκο που βλέπω. Χθες είχα μια συνάντηση με τη διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου στο Ελλάδα και να κουβεντιάσουμε για το θέμα του Πυλού. Είναι μια μαγική γυναίκα, μια υπέροχη γυναίκα πνευματική. Και λέγαμε για τα Πύλη να είχα να μάθει μερικά πράγματα. Θα γράψει ένα κείμενο να το αναρτήσουμε. Και είπε ότι τα πύληνα δεν χαλάνε, τα βρίσκομαι παντού. Διότι το χώμα έχει μια αλληλεγγύη στα πύληνα, διότι έχουν μια σχέση. Από την αρχή είναι και τα δύο ένα χώμα. Δηλαδή, ακούς την ποιήση να περνάει μέσα από τον πολιτισμό και τη γνώση, την επιστήμη, και ανατριγιάζει το παιδί μου. Δηλαδή, έχουμε τόσο πλούτο εδώ στο περιβάλλον μας μέσα, που δεν έρχεται καταλαβαίνω γιατί είναι πηγαίνει ένας χρόνος χαμένος για τον καθένα μας. Μεγάλες κουβέντες. Μεγάλες κουβέντες. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. 26, 27, 28. Ιουλίου κρατάμε αυτές τις ημερομηνίες για εκείνους που θέλουν να ξανακούσουν, δεν συγκράτησαν πράγματα για όλα αυτά τα οποία μας αναφέρατε. YouTube Radio 984, σε λίγο μόλις ανέβει το βίντεο, για να μπορούν να το ακούσουν ξανά, και επίσης για απόψε στις 8 στον Άγιο Ιάκυνθο η Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του ιερέως Ανδρέα Κεφαλογιάννη και του λυρικού ψαλμοδού Βασίλη Δραμουντάνη, έτσι. Έτσι ακριβώς, πώς το λέτε. Για αυτή την συνομιλία, για αυτή την κουβέντα, θέλω να σας ευχαριστήσω. Γερός και δυνατός να είστε πάντα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα σας.